Και πάμε σιγά σιγά στον δεύτερο καλεσμένο μας για σήμερα. Στο στούντιο εδώ στην εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την Ρέβεζας, με την παράταξη Στροφή στο Μέλλον, τον Θανάση Ανογιάτη, ο οποίος έχει πάρει θέση ήδη απέναντί μου. Να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι είναι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Ο Θανάσης Ανογιάτης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, στο Τμήμα Πληροφορικής, ενεργός πολίτης χρόνια, το γνωρίζουμε και από τις δράσεις του, είτε μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο, είτε από άλλες δραστηριότητες ως ενεργός πολίτης. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας σε σχέση με την μάχη των εκλογών του Μαΐου. Και θα ήθελα ένα πρώτο έτσι σχόλιο και μία απάντηση στο ερώτημα γιατί συστρατεύεσαι σε αυτή τη μάχη τώρα. Γιατί τώρα είναι η ώρα. Είναι πολύ απλό. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι, μάλλον όλοι το βιώνουν, τα τελευταία χρόνια η Πρέβεζα δεν βιώνει και τα καλύτερά της. Υπάρχει μια στασιμότητα, για να μην πω πιστοδρόμηση, και νομίζω ότι καθήκον οποιοδήποτε ανθρώπου έχει επιλέξει να ζει στην Πρέβεζα και να μεγαλώσει τα παιδιά του σε αυτή, γιατί προφανώς το θέλει και γιατί εκτιμάει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, πρέπει να παλέψει για να βάλει τέλος αυτή τη στασιμότητα. Η επιλογή μου όσον αφορά το ψηφοδέλτιο του Ευκλήδη του Φονταρά και της παράταξής μας Στροφή στο Μέλλον νομίζω ότι είναι αυτονόητη, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να είμαστε μια παράταξη η οποία να βοηθήσει την περιοχή μας να πετύχει ένα ποιοτικό άλμα, δεδομένου ότι στόχος μας δεν είναι μια απλή διαχείριση αλλά ουσιαστικά μια διαφορετική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο ασκείται η πολιτική. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά κριτικής τα οποία δέχεται η νυν Δημοτική Αρχή. Το ένα είναι και η έλλειψη οράματος, τονίζεται από πολλές πλευρές αυτό. Και το άλλο είναι και η έλλειψη πολλές φορές οργανωτικής, ας το πούμε, οργανωτικού σχεδιασμού και οργανωτικής πειθαρχίας. Δηλαδή ένα πλάνο το οποίο θα ξεκινάει από την αρχή και θα υλοποιείται σε βάθος τετραετίας ή πενταετίας παλιότερα. Τι καινούριο έχετε να προτείνετε εσείς ως συλλογικότητα, ως παράταξη? Και το λέω αυτό διότι είσαι από τα πρώτα μέλη αυτής της νέας προσπάθειας και ήσουν και από τους πρώτους, έτσι, από τα πρώτα ονόματα που βγήκαν και προς τον τύπο ότι θα αποτελούν τον συνδυασμό ως υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ναι. Τώρα όσον αφορά την κριτική που γίνεται, που ασκείται στην Δημοτική Αρχή, εγώ δεν θα μπω στο δεύτερο σκέλος που ανέλησες, αλλά θα μπω στο πρώτο. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο ότι το οραματικό σκέλος απουσιάζει εντελώς από την πολιτική του Δήμου Πρέβεζας την τελευταία 9 ετία, την οποία ουσιαστικά άσκησε τη διοίκηση του Δήμου. Φανερό, νομίζω πιο ξεκάθαρο δεν μπορεί να γίνει παρά το γεγονός ότι μόλις τον τελευταίο χρόνο τα 9 της διακυβέρνησης παρουσιάστηκαν οι δύο μόνες σοβαρές μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη του Δήμου, και μιλάω για το σχέδιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και το σχέδιο διαχείρισης της βιώσιμης ενέργειας. Όταν παρουσιάζονται αυτά στο τέλος της θητείας, προφανώς δεν αποτελούν οραματική διαδικασία, συν το γεγονός ότι ήταν κάποια έργα τα οποία ουσιαστικά επιβλήθηκαν ή τέλος πάντων τα διαχειρίστηκαν κάποιοι άλλοι. Προφανώς ο δικός μας ο συνδυασμός θα καταθέσει σύντομα, νομίζω και την άλλη εβδομάδα ίσως θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το συνολικό μας πρόγραμμα, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιέχει το οραματικό σκέλος όσον αφορά το μακροπρόθεσμο στόχο ανάπτυξης της περιοχής μας, αλλά θα απαντάει και σε βασικά ζητήματα διαχείρισης της καθημερινότητας και των προβλημάτων που αυτή τη στιγμή είναι επίκαιρα για την περιοχή του Δήμου Πρέβεζας. Όχι μόνο για την πόλη της Πρέβεζας, αλλά και για τις άλλες περιοχές, τους πρώην Δήμους Ζαλόγκου και Λούρου δηλαδή. Θα είμαστε σαφείς, δεν μπορώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, οι προτάσεις μας δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά την επόμενη εβδομάδα που θα ανακοινωθούν, νομίζω θα είναι φανερό ότι θα
αναφερόμαστε με διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της περιοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο όμως και σε ένα ως άτομο, διότι έχεις μια τεχνοκρατική γνώση και πορεία, και θα ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο, Θανάση, από τη δικιά σου σκοπιά και από τη δικιά σου εμπειρία, με ποια στοιχεία θες να καταπιαστείς και πώς θες να βοηθήσεις τη συλλογικότητα της παράταξης τροφής στο μέλλον σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, έχετε δει κάποια θέματα τα οποία άπτονται περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν τα έργα υποδομής και την επόμενη μέρα στο Δήμο? Έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες προτάσεις? Εντάξει, μας ανέφερες για το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Εσύ ως άτομο που μπαίνεις σε αυτή την συλλογική προσπάθεια, τι θες να προσφέρεις? Προφανώς ο καθένας μπορεί να προσφέρει από το τομέα τον οποίο δραστηριοποιείται. Ακριβώς. Εγώ ως μηχανικός λοιπόν και άνθρωπος που ασχολούμαι με την πληροφορική γενικότερα, το πεδίο δράσης μου θα είναι σε αυτά τα ζητήματα, όσον αφορά δηλαδή τα ζητήματα των υποδομών και τα ζητήματα της, να το πούμε συνολικά, της μετεξέλιξης της Πρέβεζας και της περιοχής μας σε μια έξυπνη περιοχή. Πολλές φορές βέβαια όλα αυτά ακούγονται λίγο τοπικά ή ακούγονται πράγματα που είναι πολύ μακρινά από τη στιγμή που κάπου δεν έχουμε λύσει τα βασικά μας προβλήματα. Όμως είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας, στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας με την αύξηση της συμμετοχικότητας των πολιτών. Δεν θα μιλήσω γενικά. Θεωρώ όμως ότι η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει όραμα για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες συμμετέχουν στην άσκηση της πολιτικής, μπορεί να υλοποιήσει έργα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συμμετοχικότητας και εξυπηρέτησης αιτημάτων πολιτών, επικοινωνίας και συμμετοχής στο Δήμο. Δεν χρειάζεται να μπω σε ιδιαίτερα ζητήματα όσον αφορά τις προτάσεις μας αυτές, γιατί θα τις δείτε και γραμμένες, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά είναι, δεδομένου ότι όλοι μας πλέον είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, θα πρέπει την τεχνολογία αυτή να τη χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Θα μπορούμε δηλαδή να έχουμε διάφορων ειδών επικοινωνία, να μπορούμε να δηλώνουμε διάφορα πράγματα, θα μπορούμε να κάνουμε αιτήματα διαδραστικά κλπ. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να γίνει και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορεί να βελτιώσει τη δημοκρατία ουσιαστικά και τη συμμετοχή των πολιτών. Μετά υπάρχουν τα ζητήματα των υποδομών. Τα ζητήματα των υποδομών είναι αυτά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος και αυτά τα οποία είναι από αυτά που είναι σε εθνικό επίπεδο και δεν μπορεί να κάνει και μεγάλες παρεμβάσεις, παρά μόνο να πιέσει. Είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, ότι δεν ανακαλύπτω την πυρίτιδα εγώ, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την Πρέβεζα όσον αφορά την συγκοινωνιακή της απομόνωση. Είναι η μόνη πόλη της Ηπείρου η οποία είναι εκτός των μεγάλων οδικών αξώνων. Δεν βλέπω σύντομα να υπάρχει διέξοδος στο θέμα του άξονα Αμβρακία Άκτιο, υπάρχουν καινούργια εμπόδια, αλλά και αυτός ο άξονας να ολοκληρωθεί και πάλι χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις ώστε η Πρέβεζα να καταστεί κέντρο των συγκοινωνιακών κόμβων. Εκτός τα συγκοινωνιακά επίσης είναι και τα ζητήματα των υποδομών που αγγίζουν και την καθημερινότητα. Είναι τα ζητήματα της διαχείρισης και της διακίνησης των απορριμμάτων. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα της διαχείρισης των καινούργιων γεωλογικών καθαρισμών, οι οποίοι θα προκύψουν στο επόμενο χρονικό διάστημα, και μιλάω για τους γεωλογικούς της παραλιακής ζώνης και του Λούρου, οι οποίοι θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Ο Δήμος Πρέβεζας είναι ο μοναδικός, ίσως από τους λίγους στην Ελλάδα, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει σε χωρική επέκταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης. Και διαρωτώ πραγματικά ποιος θα αναλάβει τη λειτουργία των έργων αυτών όταν θα ολοκληρωθούν. Από όσο γνωρίζω, μόνο η ΔΕΙΑ μέχρι τώρα έχει τεχνογνωσία στην περιοχή μας όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένας είδους πληροφόρηση από το Δήμο το τι θα γίνει στο μέλλον γι' αυτά. Μάλιστα.
Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των έργων υποδομής και του ευρύτερου σχεδιασμού. Ξέρεις, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, το βλέπουμε καθημερινά και το συναντάμε. Το ζήτημα αυτό αφορά και τις μελέτες. Ακριβώς. Γίνεται μεγάλη συζήτηση αν υπάρχουν μελέτες και στο Δήμο Πρέβεζας ή αν υπάρχει έλλειψη στο κομμάτι αυτό. Αν οι Δήμοι στη σημερινή εποχή μπορούν να συνεργαστούν και με ιδιώτες σε αυτόν τον τομέα ή αν αυτό δεν είναι θεμητό ή ηθικό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που παρατηρείται όμως είναι ότι βλέπουμε μια στάση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και Εσωτερικών, αλλά και πιο συγκεκριμένα εγώ αναφέρομαι και στον κύριο Χαρίτση, ο οποίος έτρεξε διάφορα προγράμματα, είδαμε το Φιλόδημος, είδαμε και την απορροφητικότητα στα ΕΣΠΑ. Και υπάρχει ένας προβληματισμός, μήπως φεύγουν τα τρένα και οι Δήμοι όπως και ο δικός μας δεν προλαβαίνει, ας το πούμε, να κερδίσει έστω και τα ελάχιστα. Όπως είπες και προηγούμενα, υπάρχουν διάφορα προγράμματα που τρέχουν και υπάρχει και το παράδειγμα του Δήμου Ζήρου, όπου έγινε πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια, για να είμαι σαφής, στο κομμάτι με το Φιλόδημο είδαμε ότι και ο σημερινός Δήμος Πρέβεζας εντάχθηκε σε κάποια έργα, έτσι. Ναι, εντάχθηκε σε κάποια έργα, αλλά προφανώς αν κάποιος κάνει μια συγκριτική αποτίμηση μεταξύ των έργων που εντάχθηκαν στο Δήμο Πρέβεζας και σε κάποιους άλλους όμορους Δήμους, όπως το λέω φανερά, ο Δήμος Ζηρού δηλαδή, θα δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Το θέμα των μελετών και της ωριμότητας έχει να κάνει με τη διαχείριση, την πολιτική που κάνει ο Δήμος σαν αφορά το οραματικό σκέλος. Οι μελέτες, καλώς κακώς, δεσμεύουν πόρους, οι οποίοι προφανώς είναι πάρα πολύ κρίσιμοι και πάρα πολύ πλέον δύσκολο στο να εξευρεθούν, διότι αναγνωρίζουμε ότι η χρηματοδοτικά εργαλεία πλέον στους Δήμους είναι πάρα πολύ περιορισμένα, όμως αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα όσον αφορά την προσέγγιση της διοίκησης του Δήμου. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι αυτός ο οποίος δεν φέρει άμεσα πολιτικά ωφέλη στον Δήμο, αλλά διασφαλίζει τη συνέχεια, το μέλλον και ουσιαστικά το όραμα, την υλοποίηση μιας διαφορετικής καθημερινότητας για τον πολίτη και την ανάπτυξη του τόπου. Για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα πράγματα θα πρέπει, όπως προείπα, να υπάρχει όραμα. Το όραμα αυτό θα το μετουσιώσει μέσω των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης μέχρι να φτάσει στο οραματικό του πλάνο. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να είναι δομημένος ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιούνται τα σχέδια αυτά. Μάλιστα. Και χωρίς μελέτες όριμες, οποίες θα ενταχθούν σε χρηματοδοτικά σχέδια, δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς. Μάλιστα, να πούμε και μια καλημέρα και στους φίλους που μας έστειλαν και από πριν τα μηνύματά τους και συνέχισαν να στέλνουν. Και μιλάμε στον Ελληνικό με τον Θανάση γιατί γνωριζόμαστε, έτσι να το πω και αυτό. Δεν είναι δείγμα έλλειψη σεβασμού στον καλεσμένο. Λοιπόν, νομίζω μια μεγάλη βαρύτητα έχει και το θέμα της απλής αναλογικής. Γιατί με τον Κλεισθένη και με το νέο νομοσχέδιο οι φετινές εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ως παράταξη θέλω να μου πεις αν έχετε σχεδιάσει πώς μπορεί να υποφεληθείτε θετικά των συγκεκριμένων αλλαγών και σε επίπεδο Δήμου Πρέβεζας και θέλω και να μου απαντήσεις αν σας τρομάζει το γεγονός των συνεργασιών ευρύτερα, γιατί η απλή αναλογική βάζει και αυτό το θέμα, καλώς ή κακώς, στο τραπέζι. Εγώ, επειδή είμαι και μέλος του ΤΕΕ πολλά χρόνια και εκλεγμένος στο ΤΕΕ, θα πρέπει να πω ότι είμαι έμπειρος σε αυτά τα ζητήματα, γιατί στο ΤΕΕ έχουμε απλή αναλογική πάρα πολλά χρόνια. Και όλες οι διοικήσεις μας πάντοτε προκύπτουν μέσα από συνεργασίες. Άρα λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν με τρομάζει, αλλά δεν τρομάζει ούτε το συνδυασμό το ζήτημα των συνεργασιών. Απλώς θα πρέπει να πούμε ότι οι συνεργασίες αυτές θα πρέπει να μπουν σε μια συγκεκριμένη βάση. Στη βάση της προγραμματικής σύγκλησης. Δεν υπάρχει άλλη βάση πάνω στην οποία μπορεί ο δικός μας συνδυασμός να κάνει συνεργασίες. Γιατί ακούμε διάφορα τον τελευταίο καιρό για υπόγειες διαδρομές, για άλλου είδους συνεννοήσεις, για ταξίματα, για δούνε και λαβίν. Αυτό δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του συνδυασμού μας. Ο συνδυασμός μας μετά το τέλος των εκλογών, φαντάζομαι, όταν θα προκύψουν και αναγκαιότητες, γιατί θα δούμε τους σχετισμούς, θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τα ζητήματα της πόλης και πάνω σε αυτές θα γίνει, σε ένα μίνιμουμ τουλάχιστον βασικών αρχών, θα γίνει μια συνεννόηση και αυτά θα στηρίζουμε.
Άλλωστε είναι φανερό και τα προηγούμενα χρόνια τα τρία στελέχη μας, τα οποία δύο εξ αυτών θα είναι πάλι υποψήφοι στο συνδυασμό μας Στροφή το Μέλλον, ο Βασίλης Κοστούλας και η Ελένη Τσόγκα, με την παρουσία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο εμπέδωσαν αυτού του είδους τη συμπεριφορά, στηρίζοντας όπου έπρεπε τα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το κοινό καλό και καυτηριάζοντας τα κακό κείμενα. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε στεγανά, απλώς ξαναλέω ότι βασικό μας χαρακτηριστικό στην εμπέδωση των συνεργασιών είναι η προγραμματική σύγκληση. Μάλιστα. Σαφής. Να πάμε λίγο και στο πολιτικό σκέλος. Η συλλογικότητα, η παράταξη Στροφή στο Μέλλον έχει και ένα στίγμα προοδευτικό, υπάρχει στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια αυτό δεν εμποδίζει και άλλον κόσμο εκτός των γραμμών, των στενών κομματικών γραμμών του ΣΥΡΙΖΑ, να ενταχθεί και να συζητήσει. Νομίζω είναι και στόχος δικό σας αυτός. Αν χρειαστεί να συγκρουστείτε με την κεντρική διοίκηση και έχετε τα ενία του Δήμου και είναι στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε, να το πω έτσι λαϊκά, η παράταξη και ο Ευκλήδης ο Φανταράς αλλά και όλοι εσείς, είστε διατεθειμένοι να σπάσετε τα αυγά, να γίνετε δυσάρεστοι στην κεντρική εξουσία? Φαντάζομαι ότι εγώ θα μιλήσω με βάση όχι μόνο αυτά που πιστεύω εγώ ίδιος, αλλά αυτά που έχω αντιληφθεί μετά από μακροχρόνια σχέση που έχω με τον Ευκλήδη και συνεργασία. Έχω μια καλή άποψη πλέον γύρω από αυτόν και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνει πίσω σε κανένα τέτοιο ζήτημα. Τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι γνωστό ότι πολλές φορές συγκρούονται με τα κελέσματα της κεντρικής εξουσίας και εμείς σαν δημοτική κίνηση και όχι σαν πολιτική κίνηση, στόχος μας και καθήκον μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων του τόπου μας. Τίποτα άλλο. Προφανώς η κεντρική εξουσία πολλές φορές δεν λειτουργεί με αυτοδιοικητικά κριτήρια, με κεντρικά, με πολιτικά, με πολιτικά, με οτιδήποτε άλλο μπορεί να πει κανένας. Είμαστε, νομίζω ότι είμαστε διατεθειμένοι και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που χρειάζεται. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφισβήτηση σε αυτό το πράγμα. Η Στροφή στο Μέλλον δίνει το βήμα για ένα πιο συμμετοχικό Δήμο ή θα δούμε αυτό που λέγει η δικιά μου εκπομπή εδώ πέρα, να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και να βλέπουμε δημοτικές πλειοψηφίες όπου το χτύπημα στην πλάτη ή το τάξιμο, όπως πολύ εύστοχα το περιέγραψες πριν, θα υπάρχει ως κανόνας, κάτι που δεν θα μπορεί να αλλάξει? Όχι, όχι, ίσα ίσα τα αντίθετο ακριβώς αυτό που είπαμε. Θεωρούμε ότι η παράταξή μας είναι... Συγγνώμη σε διακόπτω, οι πελατειακές σχέσεις είναι πλέον άμα ποτίζονται και περνάνε στο DNA και της καθημερινότητας της σχέσης των πολιτών με τους αιρετούς, είναι και κάτι και στο ιδεολογικό και στο πολιτικό επίπεδο πρέπει να ανατραπεί. Δεν είναι εύκολο. Προφανώς να και είναι. Προφανώς και είναι. Εμείς θέλουμε και έχουμε και στη διακήρυξή μας συμπεριλάβει ότι η ανάπτυξη και αναβάθμιση του τόπου μας θα είναι υπόθεση του κάθε δημότη που θα έχει αργό το Δημοτικό Συμβούλιο κόντρα στις γνωστές αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες που έχουμε συνηθίσει. Προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον λοιπόν ενάντια στην αδιαφορία και τα ταμικά μικροσυμφέροντα, αντιπροτείνουμε μορφές ήπιας ανάπτυξης με σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον και στο ανθρώπινο δυναμικό μαζί με τους πολίτες του Δήμου. Αυτό είναι ένα βασικό μας μότο και είναι βασική διακήρυξή μας αυτό το πράγμα. Προφανώς είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί βλέπω και ότι ο χρόνος πιέζει και περνάει. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Και η δημόσια χώρα είναι ένα ζήτημα. Βεβαίως είναι ένα ζήτημα. Και είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές η πόλη της Πρέβεζας δεν έχει, αν και έχει πάρα πολύ πράσινο, αυτό το πράσινο δεν το εκμεταλλευόμαστε. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο κομμάτι της μετακίνησης, στο ποδήλατο που είναι ένα μέσο διαχρονικά που ήταν συνδεδεμένο με την πόλη. Λείπουν οι ποδηλατόδρομοι. Εντάξει, το ΣΒΑΚ που τόνισες πριν μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Βεβαίως. Επειδή έχεις ασχοληθεί όμως και με το ποδήλατο, μέσα και από την ομάδα των ποδηλάτων και ως ένα όμορφο κίνημα που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια στην πόλη της Πρέβεζας, για αυτά τα στοιχεία τι έχετε να τονίσετε και τι λύσεις θα δώσετε ως παράταξη? Καταρχήν δεσμευόμαστε ότι είναι βασική μας πολιτική προτεραιότητα.
Και όπως είπες προηγουμένως, όσον αφορά την ανάπτυξη των πεζοδρόμων και γενικά αυτό που λέει και το ΣΒΑΚ, την μεταξέλιξη της Πρέβεζας και της περιοχής σε πόλεις έξυπνες, ελκυστικές, πράσινες και φιλικές για κάθε μετακινούμενο. Η δέσμευσή μας η πολιτική είναι ότι θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε την περιοχή σε τέτοιου είδους μορφές ανάπτυξης, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις οποιασδήποτε μικρές αντιδράσεις που μπορούν να υπάρξουν. Όταν έχεις ένα στόχο να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μετακινήσεις σε μια πόλη, όταν έχεις στόχο να αλλάξεις τη φυσιογνωμία μιας πόλης και να την κάνεις πιο πράσινη, πιο φιλική προς τον πολίτη, νομίζω ότι αναγκαστικά θα πάμε και σε συγκρούσεις και θα προτείνουμε ουσιαστικά την αναβάθμιση των υπαρχόντων πεζοδρόμων, την χάραξη καινούριων και ουσιαστικά την εκπόνηση ενός σχεδίου ή την υιοθέτηση σχεδίων που υπάρχουν για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Βέβαια δεν είμαι πιο ειδικός για να τα κατανοητό, πω αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι αρκετά κανονικό. Είναι δέσμευσή μας και στρατηγική μας το γεγονός ότι η Πρέβεζα θα πρέπει να είναι ανθρώπινη για τον κάτοικο και εγωιτευτική και για τον ταξιδιώτη. Είναι βασικό πολιτισμικό μας χαρακτηριστικό το ποδήλατο. Εγώ θυμάμαι όλη μου τη ζωή, παλιά στην Πρέβεζα, ας πούμε, για παράδειγμα, το ποδήλατο ήταν ένας βασικός τρόπος μετακίνησης. Όλα μου τα χρόνια, όταν ήμουν μικρό παιδί, κυκλοφορούσαμε με το ποδήλατο. Το ποδήλατο ήταν πολύ κοντά στον Πρεβεζάνο. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι μια πόλη η οποία είναι επίπεδη, είναι πολύ εύκολη. Θα πρέπει λοιπόν το ποδήλατο να αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το αυτοκίνητο, τουλάχιστον για τους κατοίκους αυτής της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω έτσι θερμά για αυτήν την συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ και αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλούμε όλους τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να αλλάξει σελίδα ο Δήμος Πρέβεζας και να πάει σε μια ανάπτυξη άλλου είδους και ουσιαστικά να ξαναμπεί στο χάρτη της περιοχής ως μια υπολογίσιμη δύναμη, να έρθουν κοντά μας, να μας υποστηρίξουν και να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν, είτε με τις ιδέες τους είτε με την ενεργό συμμετοχή τους. Και θέλω να ευχηθώ, γιατί το τονίζω όμως και σε αξιόλογους ανθρώπους, και αυτό είναι και μια εκτίμηση και καλή επιτυχία προφανώς, γιατί μπαίνεις και στη μάχη του Σταυρού έτσι, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς ολοκληρώνουμε για σήμερα την εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο έτσι Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό. Νομίζω ότι είχε μια βαρύτητα και μια σημασία η σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε και τον υποψήφιο δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Ζαχαριά. Είχαμε και μια συνομιλία εδώ στο στούντιο της εκπομπής με τον Θανάση Ανογιάτη. Και νομίζω η βαρύτητα έχει ακόμα περισσότερη σημασία το ζήτημα της συνεργασίας και το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται αυτές τις εκλογές και να ακούσουν και τα προγράμματα.